Ακούτε τον σταθμό Αγωνία FM. Κλεισμένη είναι η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας λόγω κινητοποιήσεων. Σε άλλα νέα, ονόματι Γιάννης Δαμιανός επιστρέφει στο ξάγνατο Ευρυδανίας σε μια θλιβερή προσπάθεια να αποδείξει πως δεν ευθύνεται για την εξαφάνιση της κόρης του, Αλίκης. Δεν θα τη βρεις, Γιαννάκη. Είναι τροφή και τα σκουλίκια τώρα. Κάνε κάτι καλό για τον εαυτό σου για μία φορά. Βιάσου όμως, Γιαννάκη. Τα σκουλίκια πεινάνε. Είτε είστε θρησκευόμενοι είτε όχι, οι δαίμονες έχουν παίξει μεγάλο ρόλο στη μυθολογία, τα βιβλία, τις ταινίες, ακόμη και τη μουσική. Ταινίες όπως το Paranormal Activity, τον Εξορκιστή, τον Εξορκισμό της Emily Rose, Fallen και πιο πρόσφατα το The Pope's Exorcist έχουν κάνει τους δαίμονες αρκετά τρομακτικούς. Οι ταινίες ωστόσο πάλι καταγράφουν το πόσο φρικτοί μπορεί να είναι αυτοί οι πρώην διεφθαρμένοι υπηρέτες του Θεού ή Θεοί, ανάλογα με τη θρησκεία από την οποία προέρχονται. Νομίζουμε πως σε όσο παλιότερες θρησκείες πάμε, τόσο πιο εφιαλτικοί γίνονται οι δαίμονες, όπως η σουμεριακή μυθολογία κτλ. Οπότε σε αυτή τη λίστα λοιπόν δεν θα δούμε μόνο δαίμονες από τον χριστιανισμό, αλλά και από άλλες θρησκείες τόσο νέες όσο και αρχαίες. Σήμερα θα δούμε τους 5 πιο επικίνδυνους δαίμονες. Πάρτε θέση και ετοιμαστείτε το ταξίδι σας στο άγνωστο. Ξεκινάμε με κάτι από τη χριστιανική και την καμπαλική μυθολογία. Ο δαίμονας Μπελφέγκορ είναι κάπως ιδιαίτερος. Ξεκίνησε στην Ασσυρία πριν από πάρα πολλά χρόνια. Αρχικά ονομαζόταν Μπαάλ Πέορ και συνδέθηκε με όρια και άλλα είδη τέτοιων εσχροτήτων. Οι Ισραηλίτες τον λάτρευαν με τη μορφή ενός φαλικού ειδόλου. Αργότερα στην καμπαλική μυθολογία ήταν ένας δαίμονος που έκανε τους ανθρώπους παρανοϊκούς μεταξύ τους και που τους αγίνευε με χρήματα και γενικό πλούτο. Περιττό να πούμε ότι ήταν δύσκολο να καλέσουν τον Μπαάλ Πέορ γιατί απαιτούσε τη θυσία ανθρωπίνων περιτομάτων. Δεν έχουμε ιδέα πώς λειτουργεί αυτό. Τον 16ο αιώνα άλλαξε το όνομά του σε Μπελφέγκορ και άλλαξε τη στρατηγική του κάπως. Σχεδόν ξεφορτώθηκε την ιδέα του να προκαλεί αμοιβαία δυσπιστία στους ανθρώπους και ανταυτού εστίασε στις εφευρέσεις. Θα πρότεινε τρελές αλλά εύλογες εφευρέσεις στους ανθρώπους και στη συνέχεια χρησιμοποιούσε την απληστία τους προς όφελός του όταν εκείνοι πετύχαιναν. Σύμφωνα με το μύθο, ο Μπελφέγκορ στάλθηκε στη γη από την κόλαση για να δικαιολογήσει ή για να διαψεύσει τις φήμες ότι ο γάμος μπορεί να οδηγήσει σε ευτυχία. Μη βρίσκοντας κανένα στοιχείο ότι η ευτυχία είναι δυνατή σε ένα γάμο, επέλεξε να μείνει στη γη. Διακρίνεται για δύο παράξενα χαρακτηριστικά. Πιστεύετε ότι ήταν σωματικά, διανοητικά και στρατηγικά ισχυρότερο τον Απρίλιο και είτε ήταν ή είναι ο πρεσβευτής της κόλασης Παύλα Σατανά στη Γαλλία. Ο Μπελφέγκορ έπαιξε επίσης ένα ρόλο στο βιβλίο του Μίλτον, Paradise Lost. Απεικονίζεται μερικές φορές ως ένας αποτρόπαιος γενιοφόρος δαίμονας με κέρδα και νύχια ή άλλες φορές ως μια όμορφη νεαρή γυναίκα. Τα Αλέ, πληθυντικός του Αλά, είναι μερικοί από τους λίγους δαίμονες σε αυτή τη λίστα που κάνουν μερικές κακές πράξεις, αλλά μπορούν να πιστούν να κάνουν καλές πράξεις και μπορούν ακόμη και να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Βγαλμένη από τη Σλάβικη μυθολογία, στα Αλέ αρέσει ιδιαίτερα η δημιουργία κακοκαιρίας, κυρίως χαλαζόπτωσης και κατηγίδες σε αγροκτήματα, οπορώνες και αμπελώνες, προκειμένου να καταστρέψουν τις καλλιέργειες. Λέγεται επίσης ότι τους αρέσει να τρώνε παιδιά. Τα Αλέ είναι τόσο πεινασμένα που λέγεται ότι μπορούν να τρώνε τον ήλιο ή και το φεγγάρι, δημιουργώντας εκλήψεις. Μπορούν να αποτελέσουν μεγάλη επιλογή για την ψυχική και σωματική ζωή ενός ατόμου, μπορούν ακόμη και να μπουν μέσα σε κάποιον για να τον ελέγξουν, όπως λέγεται ότι κάνουν πολλοί άλλοι δαίμονες. Ωστόσο, αν πλησιάσει ένα τέτοιο πλάσμα με εμπιστοσύνη και σεβασμό, αυτός και τα υπόλοιπα λέγεται πως θα σώσουν τη ζωή σου όποτε χρειαστεί και θα σε κάνουν πλούσιο. Τα Αλέ φοβούνται επίσης πολύ τους αετούς, σε περίπτωση που δεν θέλετε να γίνετε φίλοι με έναν. Η εμφάνισή τους αλλάζει ανάλογα ποιο ρωτάς. Κάποιοι λένε ότι μοιάζουν με κοράκια, άλλοι με σύννεφα ή σκοτεινούς ανέμους, πολλοί λένε πως μοιάζουν με φίδια ή θηλυκούς δράκους. Πιστεύετε ότι ζουν σε λίμνες, πηγές, σύννεφα, απρόσιτα βουνά, δάση, σπηλιές ή γιγάντια δέντρα. Από την Ινδονησιακή μυθολογία, οι Ποντιάνακ είναι τα πνεύματα των γυναικών που πέθαναν κατά τη διάρκεια του τοκετού και έγιναν απέθαντες. Λέγεται ότι οι Ποντιάνακ τρομάζουν τους ανθρώπους, κυρίως άντρες, και στη συνέχεια φέρουν τα εσωτερικά τους όργανα με τα νύχια τους για να τραφούν. Στην περίπτωση των ανδρών που οι Ποντιάνακ γνώρισαν όταν ζούσαν, που μπορεί να τις κακοποιούσαν ή τις πρόδωσαν με κάποιο τρόπο, λέγεται ότι ας πούμε τους τιμωρούσαν με τρόπο που τους άρμοζε. Ας πούμε πως αφαιρούσαν κάτι από πάνω τους. Μοιάζουν πολύ με βαμπύρ. Ωστόσο κάνουν ότι μπορούν περισσότερο από εκδίκηση παρά από ανάγκη για τροφή.
Είναι επίσης δύσκολο να κρίνεις πόσο μακριά σου βρίσκονται. Συνήθως μια δυνατή κραυγή σημαίνει ότι το Ποντιάνακ είναι μακριά, ενώ ένα απαλό κλάμα σημαίνει ότι το Ποντιάνακ είναι κοντά. Λέγεται επίσης ότι ένα αχνό άρωμα λουλουδιών ανιχνεύεται αρχικά, ωστόσο το άρωμα αλλάζει σε κάτι σάπιο μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Οι Ποντιάνακ πιστεύονται ότι ζουν σε μπανανιές, μια πιθανή αναφορά στη γονιμότητα για ευνόητους λόγους. Επιλέξαμε να βάλουμε το συγκεκριμένο δαίμονα σε αυτή τη λίστα εξαιτίας του πόσο γνωστός έχει καταλήξει ένα τα τελευταία χρόνια. Επρόκειτο μάλιστα για έναν πιο σύγχρονο δαίμονα, που δεν νομίζουμε πως έχει κάποιο μυθολογικό υπόβαθρο. Ο Ζόζο λοιπόν είναι ο λεγόμενος δαίμονας του Ouija Board. Υποτίθεται πως ο Ζόζο είναι ένας έκτοτος άγγελος που εξορίστηκε από τον Παράδεισο πριν από αιώνες από τον Θεό. Φημολογείται ότι ήταν ο δαίμονας που κυρίευσε τον Ρόναλντ Ντόου όταν το αγόρι χρησιμοποίησε έναν πίνακα Ouija. Ο Ζόζο και η κατοχή του γράφτηκαν σε ένα βιβλίο που ονομάζεται The Exorcist με το όνομα Παζούζου, το οποίο με τη σειρά του ενέπνευσε τη σύγχρονη εκδοχή του Παζούζου που προέρχεται από τον βαβυλωνιακό πολιτισμό. Αλλά τα δύο όντα υποτίθεται πως είναι εντελώς διαφορετικά. Λέγεται συχνά ότι ο Ζόζο μιμείται τις φωνές των νεκρών με τους οποίους ο χρήστης του πίνακα Ouija θέλει να μιλήσει. Είναι ένας σκληρός, αδυστικός δαίμονας που του αρέσει να κυνηγά τις ανασφάλειες και τους φόβους των ανθρώπων. Συχνά χαίρεται όταν τους λέει ότι θα πεθάνουν σύντομα και είναι βάναυσα εχθρικός προς τις γυναίκες. Του αρέσει να προσποιείται ότι είναι με άλλα πνεύματα, πολλές φορές προσποιούμενος ότι είναι τρία διαφορετικά πνεύματα ταυτόχρονα. Ο Ζόζο λατρεύει να βλέπει τα θύματα του να υποφέρουν και πολλές φορές νιώθει ευχαρίστηση όταν ένας ευκολόπιστος άνθρωπος πιστεύει τα ψέματά του. Είναι σαδιστής και λατρεύει να βλέπει φίλους να ξεσπούν πάνω από τα ψέματά του. Είναι ένας απατεώνας που δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς ο διάβολος είναι αλλιώς γνωστός ως πατέρας του ψεύδους και ο Ζόζο είναι ένας ισχυρός δαίμονας στην κόλαση. Είναι ο στερεοτυπικός δαίμονας από ταινίες και σειρές που εφήβρε το ίντερνετ για να τρομάζει τη νέα γενιά. Η Λαμαστού, ή όπως αλλιώς είναι γνωστή ως Ντίμε, είναι μια αποτρόπια τρομακτική αρχαία δαιμόνισσα. Λέγεται ότι απειλεί τις γυναίκες καθ' όλη τη διάρκεια και μετά το τέλος της εγκυμοσύνης τους. Πιστεύονταν από τους αρχαίους Σουμέριους πως συνήθιζε να παγάγει βρέφη ενώ εκείνα θύλαζαν. Έπειτα θα τους ρουφούσε το αίμα και θα μασούσαν τα κόκαλά τους. Προσθέστε σε αυτό το γεγονός ότι τα άλλα χόμπι της περιλάμβαναν να μολύνει ποτάμια και λίμνες, να καταστρέφει καλλιέργειες και άλλα φυτά, να πίνει το αίμα των ανδρών, να δημιουργεί διαταραχές ύπνου, να μεταδίδει ασθένειες και να φέρνει εφιάλτες. Σε αντίθεση με τους περισσότερους δαίμονες από τη μυθολογία της Μεσοποταμίας, δεν ακολουθούσε κανένα. Κανένα θεό ή άνθρωπο ή οποιοδήποτε μέρος οποιασδήποτε θείας ιεραρχίας. Ήταν μια δύναμη που δρούσε μόνη της. Τόσο διαβολική ήταν η Λαμαστού, που οι έγκυες γυναίκες και τα αγαπημένα τους πρόσωπα καλούσαν τακτικά τον δαίμονα Παζούζου για να τις προστατεύει. Για τους αμύητους, ο Παζούζου ήταν ο δαίμονας που έγινε διάσημος από τις ταινίες του Εξορκιστή. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Παζούζου και η Λαμαστού ήταν αντίπαλοι που θα προσπαθούσαν να κάνουν κακό ένας τον άλλον με κάθε ευκαιρία. Ενώ ο Παζούζου ήταν γνωστός για την πείνα και την ξηρασία, οι μέλουσες μητέρες φοβόντουσαν τόσο πολύ τη Λαμαστού που ήταν πρόθυμες να πάρουν το ρίσκο. Αυτό σημαίνει ότι ναι, η ερμηνεία της Λίντα Μπλερ στον Εξορκιστή δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με την οργή της Λαμαστού. Η Λαμαστού περιγράφεται συνήθως ως μυθολογικό υβρίδιο με κεφάλι λέανας, δόντια και αυτιά γαϊδάρου, πόδια πουλιού με αιχμηρά νύχια καθώς και τριχωτό σώμα. Συνήθως απεικονίζεται να θυλάζει ένα σκύλο και ένα γουρούνι και να κρατά φίδια ενώ στέκεται και γονατίζει πάνω σε ένα γάιδαρο. Οι αρχαίοι Σουμέροι είχαν μερικούς πολύ ακραίους δαίμονες. Πριν τελειώσουμε, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους παρακάτω subscribers μας που γράφτηκαν στο τρίτο tier του καναλιού μας. Σημαίνει πολλά για εμάς και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Αν θέλετε κι εσείς να μας βοηθήσετε να κάνουμε το υλικό που πράγματι θέλουμε και όχι αυτό που θέλει το YouTube, μπορείτε να κάνετε join σε ένα από τα τρία tiers του καναλιού. Ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Ακολουθήστε μας στο Instagram για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μας και επίσης εδώ στο YouTube κάνουμε live κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.